Έντονη είναι η ανησυχία μερίδας δημοτών στη Χρυσοπηγή με φόντο έργα αντικατάστασης, δικτύων ίδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με δεκάδες ιστορικές σπηλιές όπου κάποτε φιλοξενούνταν οι λεπροί. Για τον λόγο αυτό εκφράζονται φόβοι για τυχόν κινδύνους τόσο στις σπηλιές όσο και στις περιουσίες τους εξαιτίας των εργασιών τοποθέτησης αγωγών. Η ανησυχία μας είναι ότι εδώ όλα αυτά που βλέπετε από κάτω είναι σπηλιές. Είναι σπίτια κατοικήσιμα. Δεν μπορούν ούτε να σκάψουν ούτε να κάνουν τις αποχετές που θέλουν. Εάν κάνουν το σκάψιμο θα πάνε όλα κάτω. Και εμένα το σπίτι αυτό είναι σε σπηλιά επάνω χτισμένο. Λόγω της ιδιαιτερότητας της ιστορικής συνοικίας, οι αρμόδιοι καθησυχάζουν τους δημότες, λέγοντας ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τυχών προβλημάτων σε γειτονιές όπου υπάρχουν σπηλιές. Κανένας λόγος ανησυχίας, γιατί πάμε πιο μπροστά και ελέγχουμε και μετά προχωράμε. Έχετε βρει πολλές σπηλιές? Αρκετές. Πόσες? Μπορώ να σου πω πάνω από 50, 60. Και σε τι κατάσταση είναι να μας πείτε, δηλαδή υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης σε κάποια σημεία? Σε κάποια σημεία, ναι, βέβαια. Είχαν καταρρεύσει και κανένα δύο, οπότε τις αποκαταστήσαμε. Αφού έχουν οι σπηλιές, αφού τους εμποδίζει, βέβαια κάνει κακό σε αυτούς. Όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι, όπου βρίσκονται σπηλιές, τοποθετούν τους αγωγούς σε άλλα στενά ή σκάβουν με τα χέρια σε μικρότερα βάθη. Βρίσκουμε μια άλλη δίωδο και περνάμε από ένα άλλο στενό ή περνάμε, ρίχνουμε πετά, οπλίζουμε τις σπηλιές. Τώρα σκάβουμε σε βάθη 2 μέτρα, 1,80, 1,5 ανάλογα. Οπότε δηλαδή εκεί που υπάρχει θέμα, σκάβετε σε μικρότερο βάθος. Ναι, σωστά, με τα χέρια και τα προσοχής. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Θα γκρεμιστούν τα πάντα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Δεν μας έδωσαν καμία σημασία. Είπανε καλά, θα το δούμε, ίσως. Τι είπα να πει ίσως. Θα προσπαθήσω να βγω έξω και να πρέπει να κάτσω εγώ μπροστά εκεί. Δεν θα κάνουν τίποτα. Δεν θα τους αφήσω να αγγίξουν τίποτα εδώ. Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε μια περιοχή υποβαθισμένη. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το περασμένο Ιούνιο με τις σχετικές εργασίες να ολοκληρώνονται σε 4 μήνες. Στη διάρκεια των εργασιών αποκαταστάθηκαν σπηλιές οι οποίες είχαν καταρρεύσει, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκαν μεγάλες απώλειες νερού στο έδαφος.